Κύριε Ζαφίρη, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Καταθέτει ένα φορολογικό νομοσχέδιο χωρίς καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς φορείς. Σε αντίθεση με όσα είχε πει προεκλογικά, επιβάλλει νέους φόρους και μάλιστα φόρους τεκμαρτούς, καταστρέφοντας ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες και πάρα πολλές επαγγελματικές τάξεις οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι το οριζόντιο μέτρο, κάθε οριζόντιο μέτρο είναι εξορισμού άδικο, διότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Για μας υπάρχει αναγκαιότητα απόσυρσης του σχετικού νομοσχεδίου και μια ευρύτατη διαβούλευση αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να πιάσει την φοροδιαφυγή, και η οποία δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Είναι δηλαδή κάτι που και εμείς θέλουμε. Και από την άλλη πλευρά να μην εφαρμόσει στην πράξη την έκθεση Πισαρίδη, η οποία μιλάει για κλείσιμο της αυταπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας προς όφελος αφενός της μισθωτής εργασίας και βεβαίως προς όφελος της ολιγοπόλησης περαιτέρω της αγοράς. Ναι. Η φοροδιαφυγή, για να τα πάμε έτσι λιγάκι αλλιώς τα πράγματα, ποιο κομμάτι της αγοράς αφορά? Αφορά ένα κομμάτι της αγοράς. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν υπερασπίζουμε κλάδους Αγίων. Αλλά για να γίνει η φοροδιαφυγή είναι ένα ταγκό. Και σε ένα ταγκό χρειάζονται δύο για να χορέψουν. Υπάρχει ο καταναλωτής, υπάρχει και ο επιτευγματίας, ο επιστήμονας, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα αυτό που πρέπει να τονίσω είναι πρέπει να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ παρέχοντος υπηρεσία και αυτού που λαμβάνει την υπηρεσία. Αυτό είναι μοναδικό μέτρο σε συνδυασμό βεβαίως όλων αυτών των ψηφιακών εργαλείων τα οποία με υπερηφάνεια ανακοινώνει η κυβέρνηση και φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Ναι. Το My Data, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από 1η-1η του 24, έχουμε ήδη σύνδεση ταμιακών μηχανών με το Taxis, έχουμε σύνδεση POS με τις ταμιακές μηχανές στο 1ο δίμηνο του 24. Και ταυτόχρονα έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων με πλαστικό χρήμα. Άρα γιατί μιλάμε για τεκμαρτά εισοδήματα και δεν μιλάμε για εφαρμογή όλων αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων, των ψηφιακών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση και με διασταυρώσεις και μέσα από τις πλατφόρμες τις υπόλοιπες μπορεί κάλλιστα να πάσα στιγμή να δει την δυνατότητα που υπάρχει στον καθένα μας και πώς αυτός, αν τα χρήματα που καταναλώνει είναι χρήματα που προέρχονται από νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης ή είναι μαύρα χρήματα. Άρα η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο ξέρει που υπάρχει φοροδιαφυγή. Και βεβαίως δεν αγγίζει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, αυτή που επισημαίνει ο κύριος Ζούκμαν, ο κύριος Γκάμπριελ Ζούκμαν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του παρατηρητηρίου φορολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πριν από ένα μήνα περίπου, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα, είχε δηλώσει δύο ουσιαστικά κυρίαρχα θέματα. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα χάνει το 8% των εταιρικών φόρων, γιατί αυτοί φεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν το ακουμπάμε το θέμα αυτό βέβαια, γιατί είναι φίλοι μας. Και από την άλλη πλευρά, ότι οι Έλληνες πλούσιοι κατέχουν περιουσία στο εξωτερικό της τάξης του 64% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή πάνω των 130 δισεκατομμυρίων. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε συνάδελφό μου να έχει περιουσία στο εξωτερικό ή να έχει καταθέσει στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όμως και οι αρμόδιοι του Υπουργείου, γιατί ο Υπουργός συνεχίζει να λέει, να δηλώνει ανυποχώρητος και ότι η πολιτεία δεν θα συνεχίσει να ευλογεί τη φοροδιαφυγή. Ο κύριος Υπουργός έχει υποχρέωση να κυνηγήσει ως Υπουργός Οικονομικών τη φοροδιαφυγή, αλλά να την κυνηγήσει σε ένα επίπεδο οικονομικής δημοκρατίας προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι μεμονωμένα στο ασθενέστερο τμήμα του πληθυσμού. Ναι. Στο μεταξύ όμως έχει πολλά να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί η αγορά. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίαρχα έχουμε τρία θέματα, κατά την απόψη μου, τα οποία είναι κυρίαρχα για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η ρευστότητα και οι χρηματοδοτισμοί. Τέσσερις επιχειρήσεις, τα ταμιακά της διαθέσιμα δεν επαρκούν ούτε για ένα μήνα.
Το δεύτερο είναι ότι από το βαχτολό χρημάτων που εισρέει στη χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νέο ΕΣΠΑ 21-27, Ταμείο Γεωργίας, περίπου 80 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, από αυτά τα χρήματα είναι αποκλεισμένες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν τα δανειακά, το δανειακό κομμάτι του, ύψους πάνω των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με πολύ χαμηλό και ελκυστικό επιτόκιο, περίπου στο 0,7%, σε 500 τουλάχιστον μεγάλες επιχειρήσεις, αποκλείοντας κάθε μικρή. Ναι. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η κυρία Μελώνη, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, άλλαξε το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε μια τροποποίηση και δίνει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την πολύ μικρή και μικρή επιχειρηματικότητα της Ιταλίας, για την μετάβαση στην πράσινη οικονομία με τη δυνατότητα παραγωγής, αυτοπαραγωγής θα έλεγα ορθότερα, ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ένα από τα θέματα που αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης το ΕΣΠΑ, από τις δημοσιεύσεις των νέων προγραμμάτων ή τις προδημοσιεύσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αποκλεισμός των μικρών επιχειρήσεων, βάζοντας τον κόφτη των 3 ετήσιων μονάδων εργασίας. Όταν σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την έρευνα εργατικού δυναμικού, φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος απασχόλησης είναι περίπου 3 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του επαγγελματία που έχει την επιχείρηση. Ναι. Άρα η πολύ μικρή επιχείρηση αποκλείεται από την ψηφιακή μετάβαση ή την πράσινη μετάβαση, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω και εκ των πραγμάτων να έρθει μοιραία το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων. Ναι. Το επόμενο θέμα που μας απασχολεί είναι το θέμα του υψηλού λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, φαίνεται ότι έχουμε ένα μεσοσταθμικό κόστος αυξημένο της τάξης του 40%. Ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης, αυτό το κόστος εκτοξεύεται στο 44%. Αυτό δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα, αν τα συνδυάσει κανείς με την μείωση της κατανάλωσης από τους πολίτες, καταναλωτές, οι οποίοι και αυτοί έχουν υποστεί τις συνέπειες της ακρίβειας στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα να καταναλώσουν εκτός των βασικών καταναλωτικών αγαθών για την επιβίωση του νοικοκυριού. Mm-hmm. Σε συνδυασμό αυτό με το με τα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα 260 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ του ποσού αυτού φαίνεται ότι είναι μη διαχειρίσιμο. Mm-hmm. 114 δισεκατομμύρια είναι οι οφειλές προς το δημόσιο, την ΑΔΕ, περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ, mm-hmm. και τα υπόλοιπα είναι προς τράπεζες, και βεβαίως ο χορός των πληστηριασμών καλά κρατεί και μεταφέρεται η ακίνητη περιουσία των Ελληνίδων και των Ελλήνων στα φανς χωρίς κανέναν έλεγχο ουσιαστικό από το κράτος. Ναι. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μια γενναία ρύθμιση με απομείωση του κεφαλαίου, ιδιαίτερα του κεφαλαίου που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αφαίρεση προστίμων προς αυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ενταχθούν. Ωραία. Είχαμε μια αποτυχημένη ρύθμιση από το προηγούμενο διάστημα, η οποία των 36-72 δόσεων, η οποία δεν συμπεριλάμβανε όλα τα χρέη ανεξαρτήτως πότε γεννήθηκαν, αλλά χρέη που γεννήθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2021. Ναι. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να μην μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Και λόγω και της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας χάθηκε και η ρύθμιση, σε μεγάλο αριθμό, ποσοστό μάλλον, η ρύθμιση των 120 δόσεων, η ευεργετική ρύθμιση που είχε ισχύσει το 2019. Ναι, κύριε Καβαθά, τώρα πολύ απεσιόδοξα μας τα αναφέρατε όλα αυτά. Εσείς και για την αγορά, για την εικόνα που επικρατεί στην αγορά, και από την άλλη η κυβέρνηση θέλει να συγκεντρώσει φόρους από την αγορά. Κοιτάξτε, τι θα γίνει, θα πάρει... Κυρία Ραφίδη, ναι. Πρέπει να τονίσω το εξής, ότι και δεν θέλω να μεταφέρω μία διαφορετική εικόνα ή μία αρνητική εικόνα στους τηλεθεατές σας. Ναι. Τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας φαίνεται ότι πάνε εξαιρετικά καλά. Mm-hmm. Το θέμα για μας είναι για ποιους πάνε καλά. Ναι. Πάνε καλά για όλους ή πάνε καλά για τους λίγους. Και σας διαβεβαιώ τι απάντηση δίνετε. Ότι θα πάει καλά για τους λίγους. Και αυτοί οι λίγοι ποιοι είναι.
οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές, αυτές που ελέγχουν, παραδείγματος χάρη, το 85% της διακίνησης της πώλησης αγαθών καθημερινής ανάγκης στους πολίτες. Βλέπετε ένα χορό στα σούπερ μάρκετ των τιμών. Έχουμε μία εκτόξευση των τιμών 40 και 45% και μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας λέγοντας ότι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ μειώσει της τάξης του 5%. Όταν έχεις αυξήσει το κόστος ενός προϊόντος, την τιμή ενός προϊόντος στο 40 και 45%, όταν του λες στον καταναλωτή ότι έλα σε μένα γιατί θα κάνω έκπτωση 5%, είναι σαν να με κοροϊδεύεις. Mm-hmm. Και εμείς δεχόμαστε αυτή την κοροϊδία κατάματα. Ναι. Τι διαφαίνεται τώρα από όλα αυτά? Κοιτάξτε, διαφαίνεται αυτό που σας είπα και στην αρχική τοποθέτησή μου. Η εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη σε άμεσα, ένα σχέδιο το οποίο δεν βλέπει καθόλου την μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, δηλαδή τη δομή της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως τη δομή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Mm. Διότι εδώ υπάρχει και μια διαστρέβλωση της αλήθειας έντεχνα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τα μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και από τον έντυπο τύπο, που λέει ότι στην Ελλάδα είναι πολλές οι μικρές επιχειρήσεις. Σας ενημερώνω επίσημα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στην Ελλάδα οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι το 96,4% των επιχειρήσεων. Μπορείτε να το δείτε και στον ιστιότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι από 92% ως 94% οι μικρές και οι πολύ μικρές. Και στη Γερμανία, που θεωρείται η ισχυρότερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη, παρά τους πληγωνισμούς που δέχεται τη συγκεκριμένη περίοδο, οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 82% των επιχειρήσεών της. Και όταν λέω μικρές, εννοώ επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων. Ναι. Άρα αυτή είναι η δομή της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντίστοιχη είναι και της ελληνικής. Ναι. Άρα εδώ χρειάζεται στήριξη και να είναι στο προσκήνιο, στα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, η μικρή και η πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Κύριε Καβαθά, πολλοί συνάδελφοί σας λένε ότι αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι άδικο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι συνέπειες θα επιφέρει όταν εφαρμοστεί στην αγορά. Κοιτάξτε, θα αυξήσει το φόρο για τις μικρές επιχειρήσεις ατομικές και τους αυταπασχολούμενους από 70 έως 160% σύμφωνα με τα παραδείγματα και προβολές που έχει κάνει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ. Ναι. Προσέξτε, και εδώ υπάρχει και μία παραπληροφόρηση. Όλοι μιλάνε για ότι η βάση υπολογισμού του εισοδήματος των επαγγελματιών, των βιτεχνών, των εμπόρων, των αυτοαπασχολούμενων και των επιστημών θα είναι ο κατώτατος μισθός επί 14. 10.980. Δηλαδή, ξέρετε, εμείς δεν πληρωνόμαστε 14 μισθούς. Ναι. Εμείς, εάν μπορέσουμε να πάρουμε το μισθό, είναι το θέμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτό είναι το κατόφλι του εισοδήματος που θα προκύψει. Διότι έχει τρεις ακόμα δείκτες που έχουν σχέση με τα χρόνια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ναι. Ανά κάθε τριετία, εξαιρμένης της πρώτης, αυξάνεται κατά 10% το 10.980. Άρα, αν έχω μια επιχείρηση που έχει 10 χρόνια λειτουργίας, έχω σίγουρα επιπλέον 20%. Άρα, 2 × 12 = 24, άρα η βάση είναι τα 14.400. Λαμβάνει υπόψη ότι αν δεν μπορεί να σε πιάσει από εκεί, δεν είσαι σε αυτήν την κατηγορία, βάζει τον υψηλότερο μισθό ή το μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, αν εγώ στην επιχείρησή μου έχω ένα εξειδικευμένο υπάλληλο για να τον κρατήσω, του δίνω 1.500 ευρώ μισθό, πάω κατευθείαν στις 21.000 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα. Τεκμαρτό εισόδημα. Δεν το έχω αποκτήσει. Πληρώνω φόρο για λεφτά που μου προσδιορίζει κάποιος το είδος. Εάν επίσης με πάει με τον GAV. Φανταστείτε λοιπόν, δηλαδή το μέσο όρο του ΚΑΔ και μάλιστα με πολύ αυστηρό τρόπο και με αύξηση του φορολογητέου ποσού μέχρι και 100%, δηλαδή των 11.000 που λέγαμε προηγουμένως. Φανταστείτε λοιπόν, συγκρίνει ένα μίνι μάρκετ Παγκράτη με ένα μίνι μάρκετ στη Μακρακόμη. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν τον ίδιο κύκλο εργασιών. Είναι βέβαιο ότι δεν τον έχουν, απλά τον πάει με το μέσο όρο. Έτσι. Οπότε να τον καταστρέψει, τον κλείνει. Ναι. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια,
θα αδειάσει τις κομοπόλεις και τα χωριά από, από επαγγελματίες. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό που πρωτόγνωρα έρχεται με νομοθεσία στην Ελλάδα, παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί νομίζω ότι όποιος ξέρει τα βασικά οικονομικά ή τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές μας, ό,τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια τα οικονομικά, είναι ότι το επιχειρήν υπάρχει κέρδος, υπάρχει και ζημία. Ναι. Στην Ελλάδα με τον νόμο αυτό θα απαγορεύεται οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι να δηλώνουν ζημία. Είναι μια σειρά θεμάτων, τα οποία στρεβλών σκέψεων κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία και με τη χώρα, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν ένα κεφαλικό φόρο, ένα νέο κεφαλικό χώρο και μάλιστα δίνοντας και ένα τυράκι ότι θα μας μειώσουν κατά 50% ή κατά 25% το τέλος επιτιδεύματος. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το νομοσχέδιο, γι' αυτό είπα, πρέπει να αποσυρθεί και να αρχίσει ένας εντελεχής, σοβαρός διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών τάξεων και κράτους, έτσι ώστε να βρούμε ένα φορολογικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της χώρας, θα λαμβάνει υπόψη του την επιβίωση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, επαγγελματιών, επιστημόνων, βιοτεχνών, αυτοαπασχολούμενων, αλλά θα λαμβάνει και μέτρα για την πάταξη της προδιαφυγής, την οποία την αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μάλιστα. Ότι υφίσταται. Εκεί που πρέπει λοιπόν, θα προβείτε σε κινητοποιήσεις, θα συνεχίσετε να αντιδράτε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση από τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Χατζηδάκη ότι θεωρεί ότι έχει τη λύση για κάθε αρρώστια. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο λύνει τα πάντα. Αυτό το νομοσχέδιο το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα, όχι στο σύνολό του, ναι, αλλά στα άρθρα εκείνα που αναφέρονται στον νέο τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Εμείς και σήμερα θα συνεδριάσει το μεσημέρι η Συντονιστική Επιτροπή των Επιστημόνων, των Ελευθέρων Επαγγελματιών, των Εμπόρων και των Βιοτεχνών και των επαγγελματιών και θα αποφασίσουμε, βλέποντας πάντα και τις προθέσεις της κυβέρνησης και ποια θα είναι η τελική της απόφαση για νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έρθουν σύν το χρόνο και με τη ιδιαίτερα... Και μόλις πάει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο. Ψήφιση στη Βουλή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καβαθάκη, για όλη αυτή την ανάλυση. Αυτός ο κεφαλικός φόρος, κρατώ αυτό που είπατε. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, στερεά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.